νυχαία ή Χριστου και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύς ουράνιο, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Το φεδρόν της Ανάστασεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μάθουσε εκ του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καθόμε που καταλύει την παράδοσή μας και μας εισάγει στην πανέρηση του οικουμενισμού. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, έχουν βγει αρκετές μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι είναι μια ψευδοσύνοδος και αιρετική, ληστρική. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος για να μπορούμε να έχουμε χρόνο και αργότερα για να γίνουν ερωτήσεις. Το συμπέρασμα που εξάγεται εκ της μελέτης των κοινοποιηθέντων τελικών κειμένων της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλου Συνόδου, καθώς και
από τις απαντήσεις και αναλύσεις εγκρήτων θεολόγων και μητροπολιτών είναι ότι σε αυτή τη σύνοδο τελικά επετέφθη ο στόχος της εκκλησιαστικοποιήσεως των αιρέσεων. Δηλαδή έγινε δεκτόν ότι η παπική και η λυπή αιρετική είναι εκκλησία. Είναι εκκλησίες. Νομιμοποιήθηκε επίσημα και συνοδικά η παρέρεση του οικουμενισμού, καθώς αναγνωρίζεται επίσημα πια το Προτεσταντικό Συμβούλιο, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σαν εκκλησίες και όχι σαν αιρέσεις. Καθιερώνεται η μεταπατρική θεολογία, καταλύονται αποφάσεις οικουμενικών συνόδων, παραποιείται η ορθόδοξη πνευματικότητα, κατέληξαν την ορθόδοξη συνοδικότητα που τόσο πολύ την εξαίρουν και την αγκομιάζουν, χρησιμοποίησαν αντορθόδοξη μέθοδη στον τρόπο της λειτουργίας της και οι αποφάσεις της Συνόδου καθίστανται υποχρεωτικές για το πλήρωμα, το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Φυσικά δεν ακολούθησε την αγιοπνευματική και αγιοπατρική παράδοση της Εκκλησίας μας, μιας και δεν έγινε εξ αρχής αναγνώριση των Οικουμενικών Συνόδων και κυρίως της 8ης και της 9ης, και για πρώτη φορά είχαμε συμπροσευχές στην έναρξη και στη λήξη του ανώμου αυτού συνεδρίου και όχι συνόδου από αιρετικούς, με αιρετικούς. Και το θέμα είναι ότι δεν επέτρεπαν, διότι στο μέρος που έγινε η πατρίδα μου, η κατακόσμο πατρίδα μου, στα Χανιά της Κρήτης, οπότε είχαμε, επειδή βρισκόμουν και εγώ εκείνες τις μέρες κάτω στην Κρήτη, αλλά είχαμε και ενημέρωση από τον πιστό λαό, δεν βρισκότανε πιστός λαός μέσα σε εκκλησίες. Απαγορευότανε ο πιστός λαός να πει μέσα σε εκκλησίες. Τους είχαν μόνο απ' έξω, καθώς και τους ιερείς, για να φαίνονται ότι είχαν πολύ κόσμο. Μέσα ήταν η ασφάλεια, που ήταν από την Αμερική, από τη CIA, σταλμένη, οι αιρετικοί και κάποιοι επίσκοποι. Ως γνωστόν, το έργο μιας συνόδου είναι η αντιμετώπιση των αναφιωμένων αιρέσεων εντός των κόλπων της Εκκλησίας. Σε αυτή τη σύνοδο έγινε ακριβώς το αντίθετο. Διότι όπως φαίνεται από τα ψηφιστά τα κείμενα και ιδίως από το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας με το λοιπόν χριστιανικό κόσμο», υιοθετήθηκε, θεσμοθετήθηκε και νομιμοποιήθηκε με πανορθόδοξο συνοδική απόφαση η παρέρεση του οικουμενισμού ως επίσημη και νόμιμη γραμμή και διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η συγκεκριμένη αυτή δογματική απόφαση εκφράζεται και βρίσκεται στην εξής δαιμονική φράση. Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία των μη ευρισκομένων εν κοινωνία με ταυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Αυτές λοιπόν οι αιρετικές ομάδες αναφέρονται ως άλλες ετερόδοξες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στη συγκεκριμένη δογματική απόφαση δεν αναφέρεται καθόλου η λέξη αίρεσης. Και γενικά, σε αυτή την σύνοδο δεν αναφέρεται καθόλου η λέξη αίρεσης. Εν αντιθέση με τις Ορθόδοξες Συνόδους, οι οποίες έκαναν εκτεταμένη χρήση του όρου αυτού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρείται ως μία άλλη χριστιανική εκκλησία ή ομολογία. Ό,τι δηλαδή πρεσβεύει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και εμείς το αποδεχόμαστε με τη συμμετοχή μας. Και αυτό φυσικά δηλώνει εδώ και χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης και γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να υπάρξει συγκριτιστική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις ελληνικές ομάδες, διατύπωσαν τη δογματική απόφαση ως εξής. Ταχύτερα και αντικειμενικότερα αποσαφήνιση του όλου εκκλησιολογικού θέματος και ιδιαιτέρως
της γενικότερας παραυτής διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ιεροσύνης και αποστολικής διανοχής. Με λίγα λόγια, οι απόψεις του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και όλων των επισκόπων οι οποίοι συμπλέουν στον Οικουμενιστικό Κατήφορο έρχονται με αυτήν τη σύνοδο να νομιμοποιηθούν, όπως μας είπε ο κύριος Γιώργος προηγουμένως, με συνοδική στάμπα. Αυτό ήθελα να καταφέρω. Να νομιμοποιήσουν και να δεχτούμε ότι οι αιρέσεις δεν είναι αιρέσεις, αλλά είναι εκκλησίες. Και ότι πρέπει, όπως δηλώνουμε μέσα, ταύτα μετά το Παγκοσμίο Συμβουλίο Εκκλησιών, τηρούν σημαντική αποστολή, αυτά είναι τα λόγια τους, προς την προώθηση της ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Και τους ερωτούμε, διεσπάστε λοιπόν η ενότητα της του Χριστού Εκκλησίας, ή μάλλον διασπώνται και αποκόβονται όσοι δεν ακολουθούν την διαχρονία της του Χριστού Εκκλησίας που εκφράζεται με τους Αποστόλους, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες. Στη Σύνοδο λοιπόν της Κρήτης, 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και το επίσημο θεσμικό Άγιον Όρος, αφού είχε επίσημο αντιπρόσωπο τον ηγούμενο της Μονής Σταυρονικήτας, τον πατέρα Τίχωνα, αποδέχτηκαν αθεολόγητα την βαπτισματική θεολογία και εμέσως την θεωρία των κλάδων, αναγνωρίζοντας ως εκκλησίες τους παπικούς, τους μαρονίτες, τους μονοφυσίτες, τους μονοθελητές, οι οποίοι καταδικάστηκαν από σειρά Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και την πανσπερμία των Προτεσταντών που αντιπροσωπεύονται στον Παγκόσμιο Συμβούλιο των Περιεχομένων Εκκλησιών. Η συνοδική απόφαση λοιπόν, αναγνωρίζοντας τον αυτόν ως εκκλησίες, των καταδικασμένων ερετικών δηλαδή, εισάγει τον συνειδητισμό και τον οικουμενισμό ως την κυρίως θεολογική γραμμή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που από τώρα και στο εξής θα ακολουθήσουν αυτοί που θα παραμείνουν σε κοινωνία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και του συναυτών. Άλλωστε, αμέσως μετά τη Σύνοδο, το αυτό δήλωσε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι μπήκαμε πια στη μεταπατρική θεολογία, επίσημα. Όλα αυτά γιατί ενώνεται συγκριτιστικά χωρίς ταυτότητα στην Ορθόδοξο πίστη της αδιέρετης εκκλησίας της πρώτης χιλιετήριδας με τον παπισμό, ο οποίος είχε αποδεχτεί τον θρησκευτικό συγκριτισμό με την δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. Μέσω του παπισμού να ενωθεί επίσης συγκριτιστικά, δηλαδή αυτονόητα, χωρίς καμία ταυτότητα Ορθόδοξης πίστης, με τα λοιπά θρησκεύματα σε μια παγκόσμια θρησκεία η οποία θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Αυτή η σύνοδος λοιπόν, η οποία κατευθύνεται από σκοτεινά κέντρα και όπως είδαμε από τις αποκαλύψεις που έκανε Αγιορείτης Μοναχός στον Ορθόδοξο τύπο, αυτή η σύνοδος ήταν κατευθυνόμενη από την CIA. Με ποιο σκοπό? Με σκοπό, όπως είπαμε προηγουμένως, αφού ενωθούν όλες οι χριστιανικές εκκλησίες κατά αυτούς, συγκριτιστικά, να ενωθούν όλες οι θρησκείες, οι μονοθεϊστικές θρησκείες βασικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τον δρόμο του Αντιχρίστου, να γίνουν όλα ένα ίσωμα. Και αυτό αποσκοπούν. Όμως και τα άλλα ζητήματα, ο γάμος, η νηστεία, δεν ήταν άσχετα με την αναγνώριση των εκκλησιών και με την απόφαση ότι υπάρχουν άλλες εκκλησίες. Αυτές οι αποφάσεις για το γάμο και την νηστεία είναι πολύ σημαντικές και δεν έχουν αναλυθεί δε όντως. Πρέπει να γίνει μια πισταμένη παρουσίαση. Εμείς θα κάνουμε, φυσικά δεν έχουμε τον χρόνο να τις παρουσιάσουμε. Θα πούμε όμως μερικά πράγματα και για το γάμο και για την νηστεία, διότι αυτές δορυφορούν την αναγνώριση των εκκλησιών και
μέσω του γάμου περνάνε τον οικουμενισμό και στα κατώτατα στον ευσεβή κληρικό λαό. Οι οικουμενιστές χρησιμοποιούν ένα τέχνασμα. Πολλές φορές, στα περισσότερα κείμενα μέσα στην Σύνοδο, χρησιμοποιούν πάντοτε με μια αλήθεια και το ψεύδος. Και όπως το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο», ενώ στην αρχή άνοιξαν πάρα πολύ ορθόδοξα και μας είπαν ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι ορθόδοξη εκκλησία μας κτλ. Παρόλα αυτά, συνεχίζοντας αμέσως παρακάτω, η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει και τις υπόλοιπες εκκλησίες. Το ίδιο έκαναν και στο θέμα του γάμου, που δεν πρέπει να το αμελήσουμε και δεν πρέπει να το παραβλέψουμε, είναι πολύ σημαντικό. Τι έκαναν, αφού προηγουμένως αναφέρθηκαν και στον 72ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ο Άγιος, να σας αναφέρω λίγο ότι λέει ο 72ος κανόνας. Λέει λοιπόν ότι απαγορεύεται επί ποινή αφορισμού ο γάμος ορθοδόξου και αιρετικού και αν λοιπόν κάποιοι προχώρησαν τελικά σε τέτοιο γάμο, να θεωρείται άκυρος και ακολούθως να διαλύεται το άθεσμο συνοικέσιο. Στην ερμηνεία του κανόνος, όσοι ως Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιο, τονίζει ότι δεν πρέπει να ενώνεται ο λύκος με το πρόβατο και ο κλήρος των αμαρτωλών και αιρετικών με τη μερίδα του Χριστού και των Ορθοδόξων. Στην ίδια σελίδα, σε σχετική υποσημείωση του οσίου, αναφέρεται ότι οφείλουν οι επίσκοποι των νησιών όπου υπάρχουν και Λατίνοι, κατ' ουδένα τρόπον ας μη συγχωρούν να παίρνει Λατίνος Ορθόδοξον γυναίκα ή Λατινής γυναίκα γυνή Ορθόδοξον άνδρα. Ποια εγάν κοινωνία μπορεί να γίνει του Ορθοδόξου μέρους μετά του αιρετικού? Αυτά αναφέρονται σχετικά με τον κανόνα, στο συνοδικό κείμενο όμως όλα αυτά ουσιαστικά ακυρώνονται άνευ ουδεμίας δικαιολογίας επί την προφάση μιας ασαφούς οικονομίας. Και μάλιστα, στο κείμενο μέσα λένε ότι έκαστη αυτοκέφαλη εκκλησία έχει το δικαίωμα, αν κρίνει, να τελεί τους μεικτούς γάμους. Δηλαδή έχουμε αποδοχή των μεικτών γάμων. Έτσι, δημιουργείται χάος μέσα στην Εκκλησία, διότι κάποιες εκκλησίες θα δέχονται το μεικτό γάμο και κάποιες όχι. Δεν είναι όμως το ότι δημιουργείται χάος, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, έχουμε κατάρρευση οικουμενικών συνόδων με αυτή την απόφαση. Όπως δηλαδή καταλύεται ολόκληρη και αποδομείται ολόκληρη η παράδοση της Εκκλησίας μας, αναγνωρίζοντας ως εκκλησίες τους αιρετικούς, που γι' αυτό έγιναν και οι σύνοδοι, γι' αυτό μαρτύρησαν οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως μας και γι' αυτό γίνεται αγώνας για να κρατηθούμε μακριά από τις αιρέσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μέρος στη σωτηρία, διότι η σωτηρία κατορθώνεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι οι αιρετικοί να έχουν μερίδα στον κλήρο των σωζωμένων. Εδώ βλέπουμε ότι και με το γάμο πλέον γίνεται de facto αναγνώρισης και έχουμε κατοχύρωση της βαπτισματικής θεολογίας, διότι αφού εισάγουμε αβάπτιστο μέσα στο μυστήριο του γάμου, θεωρούμε ότι το βάπτισμά του στην ουσία είναι έγκυρο. Είναι η αποδοχή της βαπτισματικής θεολογίας εν τη πράξη. Και όχι μόνο. Φυσικά γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε αβάπτιστο. Αφού δεν θεωρείται αβάπτιστος, μπορεί να εισαχθεί. Όχι μόνο όμως. Είναι σαφές ότι το θέμα των μεικτών γάμων συνδέεται με τους νέους οικουμενιστικούς τρόπους αναζητήσεως της δίθεν χαμένης ενότητος. Αυτό δηλαδή που διδάσκουν οι αιρετικοί και μας διδάσκει και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τι, ότι η ενότητα έχει χαθεί. Και όπως είπε με τον Πάπα, ότι ερχόμαστε να τάμουμε νοδούς. Δηλαδή έρχονται ο Πάπας, περιμένουν με τον Πάπα και τον Βαρθολομαίο, να ενώσουν την Εκκλησία. Λες και οι Άγιοι δεν το κάνανε τόσα χρόνια. Λες και η Εκκλησία μας ήταν τηρημένη, ήταν σχισμένη Εκκλησία. Από την Εκκλησία ξέρουμε ότι αποσχίζονται οι αιρετικοί.
και όσοι δεν ακολουθούν την αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο γάμος συνδέεται άμεσα με την αναγνώριση των Εκκλησιών και έχουμε κήρυξη αιρέσεων και στο κείμενο αυτό, διότι όπως είπαμε προηγουμένως, καταλύοντας τον 72ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και άλλους κανόνες, όπως ο 14ος της 4ης Οικουμενικής, ο 10ος και 31ος της Εναοδικία και άλλοι κανόνες, στην ουσία καταλύουμε όλες τις Οικουμενικές κανόνες και την παράδοσή μας. Διότι, ως της γαρρώνων τον νόμο τη ρίση, χτες οι δε ενεμοί γέγονε πάντων ένοχος. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε κάποιους κανόνες ή κάποιους να μην τους αποδεχόμαστε. Αυτό λοιπόν αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και κατά των Αγίων Πατέρων, που εδογμάτισαν με το Άγιο Πνεύμα. Με την απόφαση αυτή εισάγεται ακρίτως ο οικουμενισμός μέσα στην οικογένεια και αποδομείται η σωτηριολογική αποστολή του γάμου. Διότι πώς μπορεί να γίνει συμβίωση και κατ' επέκταση κοινή πορεία προς τον Χριστό, που είναι και ο σκοπός του γάμου βίου, όταν τα μέλη της συζυγίας στην ουσία δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Ο καρπός της συζυγίας, τα τέκνα, ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν? Τον δρόμο της ακρεφνούς ορθοδόξου πίστεως ή του οικουμενιστικού οικογενειακού τρόπου κατά το ιδεώδες που ογωματικά ζουν και κινούνται εμπειρικά πλέον το ζευγάρι και η οικογένεια και αυτό που θέλουν να περάσουν οι οικουμενιστές, τον οικουμενισμό και την αίρεση στη βάση. Και όπως είπαμε προηγουμένως, γίνεται την πράξη αποδοχή της βαπτισματικής θεολογίας. Όλοι που είναι βαπτισμένοι στο όνομα κάποιας Αγίας Τριάδος έχουν έγκυρο βάπτισμα. Και όπως είπαμε και πάλι, εισάγει το χάος στην Εκκλησία, διότι η κάθε τοπική Εκκλησία θα επιλέγει αυτόνομα με προφάση την οικονομία των ανθρώπων, μια οικονομία όμως που δεν θα ισχύει, το μυστήριο δεν ισχύει, όπως μας λέει ο 72ος κανόνας της 5ης, και πάντα κατά τη διάκριση που θα διαθέτει ο Επίσκοπος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η νηστεία. Έως και το άρθρο 8 επενείται ο θεσμός της νηστείας, και παρουσιάζονται οι αγαθοί καρποί της, μάλιστα κάνοντας, γίνεται χρήση πατερικών τυγών, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και ενώ ήταν ότι ήταν αναγκαίο για το ζήτημα της νηστείας, έχει ήδη υποθεί στα 7 πρώτα άρθρα, ο εγχωρολογική αναγνώστης θα ανέμενε ως συμπέρασμα της Συνόδου την επιβεβαίωση της νηστείας, της ισχύως της νηστείας, κατά τα παραδεδομένα από τον Αγίον Πατέρων. Όλος αντιθέτως όμως, στο άρθρο 8 ανατρέπονται άρδιν τα όσα εκείνα γραφέντα, Το άρθρο 8 γίνεται λόγος για χαλάρωση της νηστείας υπό των πιστών. Ακολούθως, παρότι κυριολεκτικά μιλάμε για κύρωση της νηστείας, ακολούθως και μετά από λίγες γραμμές, το ξεχνάμε αυτό και αναφέρονται άλλοι λόγοι. Ασθενείας, στρατεύσεως, συνθήκων εργασίας, κλίματος, καθώς και δυσκολίας ανεβρέσεως νηστισίμων τροφών στη σημερινή εποχή. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης εσωτερική ενότητα στο κείμενο. Αντί λοιπόν η ποιμένουσα Εκκλησία να πιέσει προς επίλυση των όσων εκ των ανωτέρων προβλημάτων έχουν προκύψει, ανταυτού προκρίνει το εύκολος δρόμος της κατάργησης της νηστείας. Όμως στην ουσία δεν καταργείται η νηστεία. Καταργείται το φρόνημα του χριστιανού. Διότι η νηστεία είναι η ασχετική διαγωγή της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε νηστεία για να κάνουμε νηστεία για δυνάμισμα. Είναι η άσκηση. Ούκαι στην Βασιλεία του Θεού προς εισκεπώσεις, αλλά νηστεία και άσκηση και δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με το γάμο που εισάγουν και την βαπτισματική θεολογία και όλα τα οικουμενιστικά συμπεράσματα που είπαμε προηγουμένως, με την νηστεία πια θέλουν
να επιβάλλουν την εκοσμίκευση των παπικών. Θέλουν δηλαδή, εκτός ότι αναγνωρίζουν ως εκκλησίες τους αιρετικούς, θέλουν εμείς οι Ορθόδοξοι να πάμε προς αυτούς και να γίνουμε μια εικονοσμικευμένη εκκλησία. Να φέρουμε αυτούς στο δικό μας επίπεδο, ότι είναι εκκλησίες χωρίς να είναι εκκλησίες, και εμείς να κατέβουμε στο δικό τους επίπεδο, να εικονοσμικευτούμε, γιατί όπως είπε και η κυρία Προδρόμου, η Ελισάβετ, οι κανόνες δεν μπορούν πλέον να ισχύουν. Δεν ισχύουν οι κανόνες στην εποχή μας, είναι ξεπερασμένοι. Σύμβολο του Πατριάρχη στη Σύνοδο. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε ότι ήταν υποκινούμενη σύνοδος από σκοτεινές δυνάμεις, που φυσικά αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις δεν είναι αυτές που φταίνε, φταίνε εμείς και φταίνε οι δικοί μας επίσκοποι που τα δέχονται αυτά. Οπότε η νηστεία, το θέμα της νηστείας λοιπόν αποδομεί το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας για να έχουμε σύμβλεψη προς τους εκοσμικευμένους αδελφούς πλέον χριστιανούς μας, της Δύσεως, οι οποίοι έχουν καταργήσει όλες τις αρχές διατάξεις περί νηστείας. Δεν είναι λοιπόν η εφαρμογή, δεν είναι λοιπόν παρά η εφαρμογή του οικουμενισμού της βάσης ο λόγος υπάρξεως του συγκεκριμένου κειμένου. Ως προς την εκκλησιαστική τυπικότητα της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Εν πρώτης και εν συντομία, στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ορίζεται κατ' ουσίαν η απαγόρευση της ελευθέρας τοποθετήσεων των επισκόπων ή και αυτών των προγραμμένων των τοπικών εκκλησιών, επί νέων μη ομοφόνος συνδεφωνημένων ζητημάτων στις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις. Τούτο, στη διαχρονική λειτουργία του συνοδικού θεσμού, συνιστά βαρύτατη στρέβλωση και στην ουσία ακύρωσή του. Δεν μπορούσαν οι επίσκοποι να θέσουν θέμα και να συζητήσουν κάτι το οποίο τους απασχολούσε, μόνο όσα ήταν στην ατζέντα. Και δεν μπορούσαν και να ψηφίσουν, δεν είχαν ψήφο. Διότι, όπως ξέρουμε, δεν λάμβανε μέρος όλοι οι επίσκοποι, πράγμα που και αυτό είναι αντισυνοδικό και καταλύει τη συνοδικότητα. Δεν ήταν ότι δεν είχαν δικαίωμα μόνο να μην ψηφίζουν, ψήφιζε ένας, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Πατριαρχείων ή των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, οι 24 θα συζητούσαν μεταξύ τους, ένας θα έπαιρνε την απόφαση και ένας θα ψήφιζε. Αλλά για να γίνει αυτό, και αυτό ήταν συμπεφωνημένο και κατευθυνόμενο, όπως και τα κείμενα, όπως και τα θέματα, και αυτό ο κανονισμός της Συνόδου και αυτός ήταν κανονισμένο να γίνει έτσι, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να περάσουν τα κείμενα. Δεν θα μπορούσαν να ψηφιστούν η αναγνώριση των εκκλησιών, η ακύρωση του γάμου στην ουσία και της πνευματικότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αν ο κάθε επίσκοπος είχε ψήφο. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαν και κατεύθυνα να ψηφιστούν όλα αυτά τα κείμενα. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να γίνει κατάργηση της συνοδικότητας. Δεν είχε ξανακουστεί ποτέ να ψηφίζει ένας για εκκλησία, για την εκκλησία. Έγινε εντωμεταξύ διαχωρισμός και σε δύο επίπεδα επισκόπων. Τον πρώτο και τους υπόλοιπους, τους αυλικούς των επισκόπων. Πράγμα το οποίο και πάλι το λέμε ότι έγινε με σκοπό να μπορέσουν να περάσουν τα θέματα τους. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να περάσουν τα θέματα. Αυτή είναι μια βάλαυση ακύρωση του συνοδικού συστήματος που, όπως ακούγαμε από αυτούς τους επισκόπους και ιδίως από τον Πατριάρχη, η Εκκλησία μας έχει το συνοδικό σύστημα που το κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα, ναι. Όταν οθοτομεί το λόγο της αληθείας και όταν είναι επόμενη των Αγίων Πατέρων, το κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς το κατευθύνει το άγριο πνεύμα, όπως έγινε. Όχι άγιο, άγριο. Διότι δεν είχαν φρόνημα Ορθόδοξο επίσκοποι που πήραν μέρος σε αυτήν την σύνοδο, που όπως αναλύουμε εν συντομία, υπάρχουν και οι μελέτες που έχουν βγει, πάρα πολύ καλές μελέτες και του κ. Τζελικίδη και του κ. Κυριαζόπουλου, και γράφουν πολύ έγκριτοι θεολόγοι για περαιτέρω ενημέρωση.
Ένας όρθιος επίσκοπος, ο οποίος θέλει να κρατήσει την ορθοδοξία του, σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να λάβει μέρος με αυτές τις συνθήκες. Να πάει να κάνει τι? Να επικυρώσει τα κείμενα που φυσικά και πολλοί δεν είχαν διαβάσει. Αλλά όταν έχεις διαβάσει κείμενα τα οποία αναγνωρίζουν τους αιρετικούς, σύνοδος που γίνεται όχι για να καταδικάσει αιρετικούς, αλλά για να επικυρώσει τις αιρέσεις. Αδιανόητο. Σύνοδος που γίνεται για να καταλύσει τις νηστείες, την ορθόδοξη πνευματικότητα, να κάνει την ορθόδοξη εκκλησία, την ύφη του Χριστού, να την κάνει μια πόρνη της Βαβυλωνίας εχμαλωσίας των πιστών. Όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί ένας επίσκοπος να λάβει μέρος σε μια τέτοια σύνοδο? Είναι αδιανόητα. Είναι μεγάλη προδοσία από τους επισκόπους, οι οποίοι λάβανε μέρος και υπογράψανε. Και έστω, έπρεπε να σηκωθούν, να φύγουν, να πούνε ότι δεν μπορούμε, αυτή δεν είναι σύνοδος. Αυτό ήταν όπως έγινε, υπογράψανε τα μνημόνια για την υποδούλωση της χώρας μας στις ξένες δυνάμεις, έτσι υπογράφηκε και αυτή η σύνοδος για την υποδούλωση της Ορθοδοξίας στον Πάπα, το δικαίωτο τέρας. Κλείνοντας αυτά τα λίγα περί του κανονισμού της Αγίας και Μεγάλης Δεδομένης Συνόδου, περιοριζόμαστε στο εξής. Η σύναξη της Κρήτης δεν πληρεί απολύτως κανένα κριτήριο Ορθοδόξου Συνόδου. Η όλη λειτουργία στη σκία και εξαγωγή των εργασιών της που οδήγησαν και σε σχετικές αιρετικές και προδοτικές αποφάσεις συγκροτούν κυριολεκτικά μια αντισύνοδο που χωρίς αμφιβολία στην εκκλησιαστική γραμματεία χαρακτηρίζεται ως ψευδοσύνοδος. Η επιβολή, μάλιστα, όπως προηγούμενος στην αρχή είπαμε, ανιέρων, η επιβολή της παρουσίας ανιέρων ετεροδόξων ψευδεπισκόπων τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο των εργασιών της Συνόδου, κάτι που και αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό στο άρθρο 14, μας αφηνίζει το γενικό τόνο, τον χαρακτήρα και το σκοπό της συγκεκριμένης άνομης παρασυναγωγής που έγινε. Στο 22ο άρθρο γίνεται λόγος, στο 22ο άρθρο του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, μας λένε: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέαν πάσαν διάσπαση της ενότητος της Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση τηρήσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας». Το ανωτέρω μη έγκαιρο άρθρο και αιρετικό παραβιάζει την εκκλησιολογική αρχή της εκκλησιαστικής αυθεντίας του σώματος της Εκκλησίας. Εμείς γνωρίζουμε από στην διαχρονία της Εκκλησίας, όταν μια σύνοδος, όταν γινόταν σύγκληση μια σύνοδου για να καταδικαστούν κάποιες αιρέσεις και κάποιοι αιρετικοί που κήρυσαν τις αιρέσεις, διότι πολλοί μας λένε ότι μιλάμε για το πρόσωπα, καμία αίρεση δεν ήταν ακέφαλη. Ο αριανισμός είχε τον Άριο και η κάθε αίρεση είχε τον πρωτοεργάτη της. Λοιπόν, γνωρίζουμε λοιπόν ότι μια σύνοδος επικυρώνεται εκ των υστέρων από τους επισκόπους οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος και τους λοιπούς κληρικούς και μοναχούς, και σε τρίτο στάδιο και το πιο σημαντικό, επικυρώνεται εκ των υστέρων και αναγνωρίζεται ως ορθόδοξος ή ως μυστρική από το ευσεβές πλήρωμα του λαού. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα και βλέπουμε ότι κλείνοντας όλο αυτό που προσπάθησαν και προσπαθούν να περάσουν στον ευσεβή λαό, δηλαδή τον οικουμερισμό στην Εκκλησία μας μέσα και το παπικό πρότυπο της Εκκλησίας, αφού τόσα χρόνια κατεργάζονται το πρωτείο του επισκόπου να το σφετεριστούν και να γίνουν ανώτεροι πάπες οι επίσκοποι μας και από τον Πάπα ακόμα, βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε τυφλή υπακοή στη Σύνοδο. Είναι αυτό που γίνεται και σήμερα, και αυτό που γίνεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
πρέπει να κάνουμε τυφλή υπακοή στους επισκόπους, διότι οι επίσκοποι είναι η Εκκλησία. Αυτό το άρθρο λοιπόν βλέπουμε, πάντα προσπαθώ να τα λέω λίγο σύντομα για να έχουμε χρόνο και για μετά, επικυρώνει όλες τις κακοδοξίες του παπισμού και τις, στην ουσία τις φετεριζόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Δεν θα μπορούμε πια να μιλάμε, θα πρέπει να υπακούμε τον επίσκοπο ό,τι και να μας λέει, θα κάνουμε τυφλή υπακοή, διότι ο επίσκοπος είναι εκκλησία, ο επίσκοπος είναι κεφαλή της εκκλησίας, δεν υπάρχει σύνοδος πια. Αυτό όμως κάτι μας θυμίζει. Μας θυμίζει δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. Μας θυμίζει παπισμό. Είναι ο παπισμός σε όλο του το μεγαλείο. Οπότε αυτή η σύνοδος στην ουσία βλέπετε ότι όλα τα θέματα του απηχούν για αυτούς που ξέρουν και έχουν διαβάσει τη ζυζιουλική θεολογία. Μια εντελώς παπική θεολογία, έναν θαυμασμό προς το πρότυπο της κατά αυτούς εκκλησίας των αδελφών Ρώμαιων Καθολικών της Δύσεως και το οποίο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξυμνεί και μάλιστα λέει ότι ο Σεβασμιότατος Περγάμου είναι από τους μεγαλύτερους θεολόγους. Εμείς θα λέγαμε από τους μεγαλύτερους θεολόγους. Και δυστυχώς και αυτός αναδεικνύεται αιρετικός με αυτά που λέει. Και θα πρέπει κάποια στιγμή το ευσεβές πλήρωμα να ζητήσει την καταδίκη τους. Δεν μπορούν αυτοί που είναι μπροστάριδες στην Ορθόδοξη Εκκλησία να κηρύσουν τέτοια αιρετικά, τέτοιες αιρέσεις και εμείς να τους δεχόμαστε και να λέμε εντάξει θα δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει το ευσεβές πλήρωμα του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία, να ζητήσει την καταδίκη τους. Για να ήταν αυτή η λεγόμενη Ορθόδοξος Σύνοδος, η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη, για να ήταν Ορθόδοξος, να ήταν Ορθόδοξη και να πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα έπρεπε εν πρώτης να καταδίκαζε την ανέρεση του οικουμενισμού ή του θρησκευτικού, του διαχριστιανικού συγκριτισμού. Θα έπρεπε να καταδίκαζε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κατά αυτούς, με διακήρυξη ότι μόνο η Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξη, με διακήρυξη. Για να ήταν Ορθόδοξη θα έπρεπε η σύγκλησή της να γινόταν με έγκυρη απόφαση και όχι όπως έγινε. Όλοι οι συμμετέχοντες αρχιερείς θα έπρεπε να είχαν αποφασιστική ψήφο και όχι να ψηφίζει μόνο ο πρώτος από τους επισκόπους, από τις αυτοκέφαλες εκκλησίες, πάντα κατά τα πρότυπα του οργανισμού, του διαχριστιανικού οργανισμού με τίτλο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Να έχει ασχοληθεί με το παλαιομερολογητικό ζήτημα που διχάζει εδώ την Εκκλησία του Χριστού τόσα χρόνια. Θα έπρεπε να έχει καταδικάσει τη μασονία, τον χιλιασμό, τον παγανισμό, τη σαϊντολογία, καθές και άλλες καινούργιες αιρέσεις, καθώς και την νεοαθεία που αρχίζει και παίρνει χώρο, αναπτύσσει χώρο μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας και παρασύρει πολλούς νέους. Θα έπρεπε να καταδικάσει τη λεγόμενη μεταπατερική θεολογία, τη θεωρία των κλάδων, την βαπτισματική θεολογία και όλους αυτούς που τις πρεσβεύουν αυτές τις θεωρίες. Και τέλος θα έπρεπε να καταδικάσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τις πάσης φύσεως κάρτες που μας θερούν το θεόστοτο δικαίωμα της ελευθερίας μας και που μας εισάγουν στην παγκόσμια δικτακτορία του Αντιχρίστου μέσω του δυσονύμου αριθμού 666. Μετά από αυτή τη σύνοδο διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στην Εκκλησία και θέλουν να διαμορφώσουν μια νέα κατάσταση στην Εκκλησία. Τώρα δεν αρκούν τα λόγια και οι θλιβερές διαπιστώσεις για τη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και το τι έχει γίνει. Η πιο θλιβερή διαπίστωση φυσικά στη σύνοδο αυτή των αφώνων ηχθείων, όπως την έχουμε ονομάσει, βαρύνει τους επισκόπους, διότι δεν ανέκοψαν την ξέφρενη πορεία της προδοσίας της Ορθοδοξίας μας από τον Πατριάρχη και τους ομοίους του.
Αυτό ήταν το ύψιστο καθήκον τους, ακόμα και με προσωπική θυσία. Και αυτό είναι που έχουν υποσχεθεί όταν έγινε η επισκοπική τους χειροτονία. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο των επισκόπων, αλλά όλων των ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Αυτό απαιτεί το βάπτισμά μας. Έρχονται μερικοί και μας λένε, και ποιοι είσαστε εσείς που μιλάτε, από πού πήρατε ευλογία να μιλήσετε, πήγατε στον επίσκοπο να πάρετε ευλογία να μιλήσετε, πώς μπορείτε και μιλάτε εσείς για τέτοια θέματα, τι είσαστε εσείς και μιλάτε. Τότε έπρεπε και οι Άγιοι Μάρτυρες και οι ομολογητές να πηγαίνουν πρώτα στον επίσκοπο να παίρνουν ευλογία για να ομολογήσουν. Δεν ξέρουν, δεν διαβάζουν ότι όσοι με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ομολογήσω κι εγώ. Αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου τον ουρανής. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Και φυσικά οι επίσκοποι μας ήταν ορθόδοξοι και ορθοτομούσαν τον λόγο της αληθείας, θα είμαστε δίπλα στο πλευρό τους. Και θα αγωνιζόμαστε μαζί τους. Και δεν θα μιλούσαμε, αλλά θα υπερασπιζόμασταν ακόμα και με τη ζωή μας το δικαίωμά τους να μιλήσουν. Και θα υπερασπιζόμασταν την ελευθερία του λόγου τους να μιλήσουν και να πούνε αυτά που πρέπει να πούνε. Η Εκκλησία των Σωζωμένων αποτελείται μόνο από το άθροισμα των Αγίων, των εξωθείς πίστεως και πολιτείας αρίστης συγκεκροτημένων κατά τον Άγιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη και κατά τους Αγίους Πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει ότι η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται μόνο εκεί όπου υπάρχει αλήθεια. Δεν ανήκουν, μας λέγει, στην Εκκλησία του Χριστού όσοι δεν βρίσκονται στην αλήθεια. Διαβάζοντας ένα κείμενο των τεσσάρων πατριαρχών στην απάντησή τους προς τον Πάπα Πίο, τον ένατο, τον Πάπα Ρώμης Πίο τον ένατο, στην απάντησή τους το 1848, θαύμασα την ορθοδοξία τους και είδα τι μεγάλη αντίθεση υπάρχει σήμερα με τους επισκόπους μας. Πώς ομολογούσαν την ορθόδοξη πίστη οι πατριάρχες τότε, πριν από 1,5 αιώνα, και τι γίνεται στη σημερινή μας εποχή. Θα ήθελα να το διαβάσουμε για να κατανοήσουμε, σαν επίλογο, να κατανοήσουμε τι μας λέγανε τότε και τι λένε οι σημερινοί επίσκοποι. Σημερινοί επίσκοποι λένε μην μιλάτε, εμείς είμαστε, θα μας κάνετε υπακοή και έτσι θα βρίσκεστε εντός της Εκκλησίας. Τι μας λένε όμως οι πατριάρχες τότε που εκφράζουν την διαχρονία της Εκκλησίας μας, την αλήθεια της διαχρονίας της Εκκλησίας μας και τους Αγίους Πατέρες και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά αυτά πιστεύουμε. Και ποτέ δεν είπαμε δικές μας γνώμες, ούτε είπαμε ποτέ εμείς πιστεύουμε ότι φρονούμε, ότι λέμε πάντα τι λένε Άγιοι Πατέρες. Διότι η πίστη μας, αδελφοί, δεν είναι από ανθρώπους ούτε μέσω ανθρώπων, αλλά με αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία κήρυξαν οι Θείοι Απόστολοι, κρατέωσαν οι ιερές οικουμενικές σύνοδοι, παρέδωσαν με διαδοχή οι μέγιστοι σοφοί διδάσκαλοι της Οικουμένης και επικύρωσαν τα ακχυθέντα αίματα των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών της Πίστεώς μας, τα οποία σήμερα τα καταλύουμε όλα. Να κρατήσουμε την ομολογία, μας λένε, την οποία παραλάβαμε άδολοι από τέτοιους ανθρώπους, αποστρεφόμενοι κάθε νεωτερισμό ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Έρχονται και μας λένε οι επίσκοποι, παίρνουν με ένα κομμάτι από τον Άγιο Εγνάτιο του Θεοφόρου και μας λένε ότι όποιος δεν υπακούει στον επίσκοπο δουλεύει το διαβόλο. Εδώ όμως οι Άγιοι μας λένε ότι κάθε νεωτερισμός είναι υπαγόρευμα του διαβόλου. Εκείνος που δέχεται, μας λένε, νεωτερισμό, κατελέγει σαν ελλειπή την κηρυγμένη ορθόδοξη πίστη. Τι μας έλεγε η κυρία Προδρόμου, η βασικός σύμβουλος του Πατριάρχη, αυτά πρέπει να φύγουν, οι κανόνες δεν ισχύουν πια. Έχουν ξεπεραστεί. Αλλά αυτή η πεπληρωμένη ήδη, η πίστη μας δηλαδή, συνεχίζω, έχει σφραγιστεί. Μη επιδεχόμενη ούτε κάποια μείωση,
ούτε κάποια αύξηση, ούτε κάποια αλλίωση. Και εκείνος που τολμά ή να πράξει, ή να συμβουλεύσει, προσέξτε, ή να διανοηθεί ακόμα τούτο, να διανοηθεί, ήδη αρνήθηκε την πίστη του στον Χριστό. Ήδη καθυποβλήθηκε στο αιώνιο ανάθεμα επειδή βλασφημεί το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η σύνοδος είναι μια βλασφημία στο Πνεύμα το Άγιο. Ότι δήθεν το Πνεύμα το Άγιο, συνεχίζω, δεν είναι σε ολοκληρωμένα στις γραφές και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Το φρικτό αυτό ανάθεμα, αδελφοί και τέκνα εν Χριστώ αγαπητά, δεν εκφωνούμε εμείς σήμερον, αλλά εκφώνησε πρώτος ο Σωτήρας μας, ο οποίος μας λέγει, όποιος πει κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα συγχωρεθεί ούτε στον παρόντα κόσμο, ούτε στον μέλλοντα. Κατέχουμε από βαθιά έκπληξη, συνεχίζουν, και απορία, από το γεγονός ότι τόσο εύκολα και γρήγορα φεύγεται από τον Θεό, ο οποίος σας κάλεσε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μεταπηδάτε σε άλλο Ευαγγέλιο, σε άλλη διδασκαλία, την οποία οι ψευτοδιδάσκαλοι παρουσιάζουν ως Ευαγγέλιο τάχα του Χριστού. Αυτό δε το ψευδοευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράσουν και θέλουν να μεταβάλουν και να νοθεύσουν το Ευαγγέλιο. Ποιοι ταράσουν? Εμείς που λέμε ότι δεν θέλουμε να νοθεύσουμε το Ευαγγέλιο και θέλουμε να ακολουθήσουμε τα των Πατέρων, ή οι επίσκοποι που λένε ότι θα ακολουθήσουμε τη μεταπατερική θεολογία? Συνεχίζουν και λένε, αλλά εάν και εμείς ακόμα ή Απόστολος ή Απόστολοι ή Άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εσείς έχετε παραλάβει από την αρχή από εμάς, ας είναι αυτός αναθεματισμένος, δηλαδή χωρισμένος από τον Θεό. Εκφώνησαν τούτο οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και όλη η χωρία των Θεοφόρων Πατέρων. Πού είναι ο κύριος Βαρθολομαίος να μας πει για αυτούς? Όλοι λοιπόν οι νεωτερίζοντες, συνεχίζει, είναι αίρεση, είναι σχίσμα, άρα σχίζουν την Εκκλησία, αυτοί σχίζουν την Εκκλησία. Εκουσίως ενδύθηκαν κατάρα ως σημάτιον κατά τον Ξανοδό, είτε πάπες, είτε πατριάρχες, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί έτυχε να είναι, είτε άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εσείς έχετε παραλάβει από την αρχή από εμάς. Έτσι φρονώντας οι πατέρες μας και υπακούοντας τους ψυχοσωτήριους λόγους του Παύλου, στάθηκαν σταθεροί και εδραίοι στην πίστη που παραδόθηκε διαδοχής σε αυτούς και διέσωσαν αυτήν άτρεπτη και άχραντη διαμέσου τόσων αιρέσεων και παρέδωσαν αυτήν σε μας ειλικρινή και ανώθευτη, όπως βγήκε άβολη από το στόμα των πρώτων υπηρετών του Λόγου. Έτσι φωνούμε και εμείς. Έτσι δηλώνουμε και διατρανώνουμε πως με τη χάρη πάντα και τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθών Μαρίας και πάντων των Αγίων, δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτή τη σύνοδο, ούτε τους επισκόπους που τη δέχονται, αλλά δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα εναντίον αυτών, εναντίον των αντιχρίστων δυνάμεων, όποιοι και να είναι αυτοί. Και κλείνοντας, να επαναλάβουμε τα λόγια του Ιωσήφ Βυριανίου, προσπαθώντας και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράση, να είπουμε εμείς οι ταπεινοί, ουκ αρνησόμεθα σε φίλε ορθοδοξία, ουκ ψεύσομεθα σε πατροπαράδοντος έδας, εν σύ εγεννήθημεν και σύ ζώμεν και εν σύ κινηθισόμεθα. Είδε και καλέσει καιρός και μεριάκης υπερξού τεθνιξόμεθα. Αμήν. Oh, cool.
αρχές για εμάς, τον κλήρο και τον λαό, τον απλό. Και ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε να αντιδράσουμε σε αυτό το κακό και να το καταργήσουμε εν ανάγκη. Από ό,τι ξέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μνημονεύει ο ιερέας, ο Ορθόδοξος, τις κεφαλές του, επίσκοπου, πατριάρχη, και ο πιστός λαός δεν εκκλησιάζεται και δεν κοινωνάει τις εκκλησίες. Ο λεγόμενος αποτυχισμός. Τέλος πάντων, πείτε μας, τι θα κάνουμε σαν Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι, να απομείνουν τις μειονότητες Ορθόδοξων. Με προσέχετε, τι θα κάνει η μειονότητα Ορθόδοξων. Βλέπετε τώρα για μειονότητα. Η πλειοψηφία είναι η αίρεση και η μειονότητα είμαστε οι Ορθόδοξοι. Τι θα κάνουμε να καταργήσουμε αυτό το πράγμα, αν μπορέσουμε, αλλιώς τι θα κάνουμε να αποτυχιστούμε εμείς. Να σωθούμε. Καταρχήν, είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις, αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές, όπως είπαμε, ότι στο έκτο άρθρο, στο 22ο σημείο του έκτο άρθρου, λένε ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλους. Και αυτό είπαμε ότι αποτελεί αίρεση, αποτελεί και εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Τώρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει ως ευσεβείς λαός να απορρίψουμε αυτή την σύνοδο, να μην τη δεχτούμε πώς. Θα πρέπει να πιέσουμε τους επισκόπους μας εν πρώτης, γι' αυτό είχαμε πει και στις προηγούμενες ομιλίες που είχαμε κάνει, ότι προτού μιλήσουμε εμείς, γι' αυτό και ο πατήρ Παΐσιος και εγώ, όταν κόψαμε όταν κάναμε διακοπή πνημοσύνη, δεν την κάναμε κατευθείαν. Μελετήσαμε τα κείμενα, είδαμε ότι είναι αιρετικά τα κείμενα, και από εκεί και πέρα, τη στιγμή που οι επίσκοποι μας και το Άγιον Όρος δέχεται την Σύνοδο και όσοι επίσκοποι τη δέχονται, αφού πρώτα τους είπαμε πάρτε θέσεις πατέρες, τους εξηγήσαμε αυτά συμβαίνουν. Καθηκόντως πρέπει να μιλήσουν πρώτοι επίσκοποι και να πούνε τι δεχόμαστε, τι δεχόμαστε και για ποιους λόγους. Θα πρέπει να γίνει αντίλογος λόγος. Εμείς βλέπουμε φυσικά ότι οι επίσκοποι δεν έχουν διάθεση να απορρίψουν τη Σύνοδο, ούτε έχουν διάθεση να διακόψουν την κοινωνία με τον Βαρθολομαίο ή να προβούν σε διαμαρτυρίες. Και να πούνε τι κάνετε, τι είναι αυτά που κάνετε. Συμπλέουμε. Οπότε βλέπουμε ότι πρέπει να διακόψουμε την επικοινωνία με όσους επισκόπους θα δεχθούν αυτή τη σύνοδο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μέχρι τώρα κάναμε οικονομία. Η οικονομία όμως αυτή που γίνεται 100 χρόνια τώρα δεν ήταν ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης από ό,τι φαίνεται. Γιατί. Ο 15ος. Δεν έφερε καρπό. Δεν έφερε καρπό και όχι μόνο, άμβλαινε. Δεν στάθηκε φρένο στις επιδιώξεις των αιρετικών. Άμβλινε το ορθόδοξο κριτήριο των Ορθοδόξων και είπαμε ότι εντάξει, θα μιλάμε και αυτό φτάνει. Ο 15ος κανόνας, αλλά είναι και άλλοι κανόνες, δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και άλλοι κανόνες που είναι συνυφασμένοι με το 15ο κανόνας της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Τι μας λέει. Ότι φυσικά απαγορεύεται να κόψουμε την επικοινωνία με τον επίσκοπο για οποιονδήποτε λόγο. Είναι απαγορευμένο. Πρέπει να μνημονεύουμε τον επίσκοπό μας. Εκτός από ένα λόγο. Όταν ο επίσκοπος χειρίσει αίρεση γεννήτη κεφαλή. Δηλαδή, όταν ένας επίσκοπος βγει και πει κάτι αιρετικό, οφείλουμε να τον ελέγξουμε, όπως έγινε με τον Εστόριο τότε, που είναι γνωστό η ιστορία, και αν δεν συνετιστεί, τότε είναι υποχρεωτικός ο κανόνας, δεν είναι δυνητικός ο κανόνας. Κανένας κανόνας δεν είναι δυνητικός. Όπως οι εντολές του Χριστού είναι υποχρεωτικές, έτσι και οι κανόνες της Εκκλησίας μας, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα δόγματος, είναι υποχρεωτικές. Πρέπει λοιπόν να γίνει διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας με τον επίσκοπο που κηρύσσει αίρεση. Για ποιο λόγο? Διότι οι πατέρες όντως θέσπισαν τους κανόνες με αγάπη και διαπαιδαγωγικό λόγο. Οπότε και εμείς, για να συνετίσουμε τον επίσκοπό μας, διότι δεν είμαστε άλογα πρόβατα, δεν είμαστε άλογα ζώα, είμαστε λογικά πρόβατα. Βλέπουμε αν ο επίσκοπος είναι αιρετικός ή όχι. Δεν μπορούμε να πούμε, εντάξει, σύ Κύριε, και να κατευθυνόμαστε στον κρεμό. Πρέπει να διακόψουμε την επικοινωνία, διότι μας το επιβάλλει ο κανόνας, διότι αν δεν την κόψουμε την επικοινωνία, θα ασπαστούμε στην ουσία τα φρονήματα του επισκόπου. Και θα, γιατί η μνημόνευση έχει διπλή σημασία. Πρώτον, ότι να καταδείξουμε ότι ανήκουμε σε αυτήν την Επισκοπή υπό αυτόν τον Επίσκοπο και ότι είμαστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπό αυτόν τον Επίσκοπο και δεύτερον, ότι ο Επίσκοπος είναι ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Τον ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Αν δεν τον ορθοτομεί, πώς θα τον μνημονεύσουμε. Τα λέμε ψέματα στη Θεία Λειτουργία. Και σημαίνει ότι αφού τον μνημονεύουμε, τα φρονήματά του συμπίπτουν με τα δικά μας φρονήματα.
οι επίσκοποι που είναι μπροστάριδες και πρέπει να ήταν μπροστάριδες να μην τα λένε, να φοβούνται να πούνε μασονία, να φοβούνται να πούνε αντίχριστα, να φοβούνται να πούνε CIA. Τι φοβούνται? Μήπως έχουν κάνει συμβόλαιο να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια? Άρα για τους ιερείς είστε... Περιμένουμε από τους ιερείς, εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτό. Επειδή οι επίσκοποι δεν ενημερώνουν τον λαό το τι έχει γίνει και το τι πρέπει να γίνει. Για το λαό τώρα, τι να κάνει ο λαός τώρα? Επαυτούν ο λαός τι να κάνει, θα συμμετέχει στα 7 μυστήρια? Ποιο τρόπο κόφτει την επικοινωνία ο λαός μας? Επαυτούν να πούμε κάτι σχετικά με την διακοπή κοινωνίας με τους Μητροπολίτες, με τους επισκόπους μας. Αυτό κυρίως που επιπηδίζουν ως καραμέλα και μας λένε είναι ότι είναι παράνομο το να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο επίσκοπός μας είναι αιρετικός. Και όντως, προσέξτε να δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις πολλών Μητροπολιτών που δεν είναι αιρετικοί. Όμως, κρατούν μία στάση σιωπής έναντι του Οικουμενικού Πατριάρχη που σέρνει το χορό της αίρεσης για την Ορθόδοξη Εκκλησία και βέβαια για κάθε εκκλησία που πλέον έχει δεσμευθεί με την ψευτοσύνοδο του Κολυμβαρίου. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, λίγο να το πούμε αυτό. Όπως παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, ο Μητροπολίτης μας, ο Πατήρ Θεόκλητος, δεν είναι αιρετικός. Πατριάρχης όμως, τον οποίο μνημονεύει, είναι αιρετικός. Μου λένε εμένα κάποιοι και μου κάναν δρυμύτατη επίθεση ότι είσαι για καθαίρεση, διότι σταμάτησες τη μνημόνευση να έχεις κοινωνία δηλαδή με τον Μητροπολίτη σου. Και λέω το εξής. Υπάρχει μια ρίση στο δεύτερο κανόνα της εναντιοχίας συνόδου. Εκεί πέρα, με απλά λόγια, ο κανόνας λέει ότι αυτός που κοινωνεί με τον ακοινωνητό ως συγχαίον τον κανόνα είναι ακοινωνητός και ίδιος. Δηλαδή, ο δεύτερος εναντιοχία κανόνας τι μας διασώζει ένα κριτήριο γενικού κανόνος ότι δεν μπορείς να κοινωνήσεις με τον ακοινωνητό. Ποιος είναι ακοινωνητός αυτή την ώρα? Ακοινωνητός είναι ο πατριάρχης, αφού φανερά πλέον εξόγεινε στην αίρεση. Και το ξέρουμε αυτό από λεφτέντα και από πραχτέντα σήμερα σε μια κοινωνία διαδικτύωσης όπου ο ήχος και η εικόνα μεταδίδονται αστραπία. Αυτά δεν μπορούν να κρυφθούν, είναι φανερά ότι ο πατριάρχης ξέφυγε. Και μάλιστα ξέφυγε τελείως. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εφόσον ο Μητροπολίτης, ο κάθε Μητροπολίτης, εμείς μιλάμε πάνω στην περιοχή μας για τις νέες χώρες, έτσι, μνημονεύει τον Πατριάρχη, σε αυτή την περίπτωση είναι κοινωνών το ακοινωνήτο. Οπότε αν κοινωνώ εγώ με τον Μητροπολίτη μου, κοινωνώ και εγώ με την αίρεση. Για να μην κοινωνήσω με την αίρεση, διακόπτω την κοινωνία με τον Μητροπολίτη μου, για να μπορώ να είμαι σε μια κατάσταση που δεν θα μολυνθώ, αλλά προσέξτε, και με τον δικό μου τρόπο θα αντισταθώ σε αυτό που γίνεται. Διότι όταν ο καθένας φοβάται να μιλήσει και να πάρει θέση, τι θα γίνει τελικά μέσα στην Εκκλησία? Λοιπόν, νομίζω τελικά η λεπτή θέση είναι αυτό, το να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε. Και βέβαια δεν είναι εύκολο, θέλει παλικαριά, ξέρουμε ότι θα μας κοστίσει, ξέρουμε τι μέτρα θα πάρουν αντίον μας, όμως αυτό δεν πρέπει να κάμψει τις αντιστάσεις μας. Και προσέξτε, η αντίσταση είστε εσείς, ο απλός λαός. Μπορεί εγώ σαν κληρικός να βγήκα μπροστά στην Μητρόπολη, διότι είδα τι γίνεται και στο Άγιο. Έβλεπα στο Άγιο οσδήποτε οι πατέρες, χρειάζονταν βοήθεια και απ' έξω. Θα πρέπει κάποιοι να ενισχύσουν το φρόνημα του πατέρων με τη στάση τους. Μην πούν πέντε πατέρες μόνοι τους στο Άγιο Όρος, δεν πρέπει να πούν και κάποιοι πατέρες έξω από το Άγιο Όρος. Δεν πρέπει να πάρουν θάρρος και άλλοι πατέρες που δεν ζουν στο Άγιο Όρος, είτε έγαμοι είτε άγαμοι, εφόσον υπάρχει αίρεση από την ώρα, επισήμως, με συνολική απόφαση, πρέπει κάποιοι να βγούμε μπροστά. Τι θα γίνει αν δεν βγει κανένας? Καθένας κοιτάει το βόλεμά του και τελικά δεν βγαίνει κανένας μπροστά και με αυτόν τον τρόπο πώς θα αντισταθούμε στην αίρεση? Εσύ ως όμως, ως λαός, πιστός λαός, πρέπει να αντισταθείτε. Πώς θα αντισταθείτε? Θα στηρίξετε τους πατέρες που αγωνίζονται. Αυτό είναι ο δικός της χώρας. Όταν δεν στηρίζετε τους πατέρες που αγωνίζονται,
αγώνας έχει καταληθεί. Την έχουμε χάσει τη μάχη από την αρχή. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω πάνω σε αυτό κάτι. Θα πάρει το λόγο του Πετρίτσα Βασί, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Προηγουμένως αναφέρεται, Πατέρ Σάβρα, ότι να ασχοληθεί στην Κρήτη κάποιο με τους παγιωργίτες ή να καταδικάσουν. Να επαναφέρει την κατάσταση πριν το 24. Όπως ήταν η Εκκλησία πριν το 24, έτσι να γίνει. Μα υπάρχει τώρα μια μερίδα της Ορθοδοξίας μας, με το παλιό ημερολόγιο, για τον ίδιο λόγο που παλεύετε εσείς τώρα, παλεύουν και οι παλιωμερολογίτες. Για ποιο λόγο δηλαδή να τους φορέσουμε. Είμαι πολύ σαφής. Να επαναφέρουμε, δηλαδή να γίνει αυτό το σχίσμα που δημιούργησε ο Μελέτος Μεταξάκης, ο Μασόνος, γιατί έχουμε και Μασόνους, έτσι. Λοιπόν, μέσω της Μασονίας δημιούργησε αυτό το σχίσμα να επανέλθει, να γίνει αντί, αυτό ήθελα να πω, αντί δηλαδή, αντί για να πούμε ότι η Παπική είναι εκκλησία και λέμε ότι ο Πάτερ Σάββας και ο Πάτερ Παΐσιος και ο Πάτερ Ευθύμιος και ο κάθε Πάτερ Ευθύμιος είναι αιρετικοί και σχισματικοί γιατί σχίζουν την εκκλησία και αυτοί είναι σχισματικοί γιατί σχίζουν την εκκλησία και κάνουν αυτό που κάνανε και μπορεί να γίνανε λάθη γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη. Και δεν είναι κανένας αλάβητος, μόνο ο Πάπας είναι αλάβητος. Το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να πει, για έλατε εδώ πέρα να το συζητάμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί. Αλλά όμως, πώς να γίνει τη στιγμή που το πρώτο βήμα ήταν ο χωρισμός της Εκκλησίας, η εισαγωγή του νεομερολογίου, του παπικού του νεομερολογίου και το τελευταίο βήμα είναι ο οικουμενισμός, η σύνοδος της Κρήτης. Όλα αυτά είναι βήματα που έγιναν για να γίνει αυτή η σύνοδος, για να καταληθεί τελείως η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε ότι έπρεπε πρώτα έπρεπε να αποκατασταθεί η ενότητα, αυτό το σχίσμα που έχει γίνει, να θεραπευτεί αυτό το πράγμα, διότι το σχίσμα θεραπεύεται, δεν είναι αίρεση, θεραπεύεται το σχίσμα. Όπως λέει και ο Άγιος Βασίλειος. Ναι, τώρα όμως λέμε ότι οι παλιμανολογίτες, είπατε προηγουμένως, ότι να τους φέρουμε στην τάξη. Είπαμε να επανέλθουμε, να επανέλθει η Εκκλησία στην τάξη. Νομίζω το αντίθετο είπε ο πατήρ Σάββα, δηλαδή να επανέλθουμε στο παλαιό εορτολόγιο. Αυτό είπε, να επανέλθουμε στην τάξη την παλαιά. Αυτό νομίζω το είπε, δεν κατάλαβα. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο να εορτάζουμε εμείς Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος και εσείς να έχετε το Αγίου Προδρόμου, το Αγίου Ιωάννου, να έχετε φώτα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, την κυρία όμως γιατί την... Θα ήθελα να κάνουμε μία διευκρίνηση. Να πάρετε λίγο το μικρόφωνο για να μπορεί να σας ακούνε και οι άλλοι. Μετά έχετε εσείς στο λόγο. Να κάνουμε μία διευκρίνηση. Ας πω εγώ... Πιο κοντά. Εδώ. Εγώ που είμαι από επαρχία. Έχουμε ιερείς εκεί πέρα. Ο μητροπολίτης μας είναι ο Κυπριάτος. Ο οποίος... Όλοι οι ιερείς στις εκκλησίες μνημονεύουν τον Μητροπολίτη. Εγώ προσωπικά, γιατί εγώ βρίσκομαι εδώ και έχω το λόγο. Θα πρέπει, τι χρέος έχω, τι οφείλω να κάνω. Να πάω να εκκλησιαστώ στις εκκλησίες που πέσω που οι ιερείς μνημονεύουν τον Μητροπολίτη. Θα πρέπει να δείτε ιερείς που να μην μνημονεύουν τον Μητροπολίτη. Αυτό κάνουμε όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ ιερείς. Ακούστε να δείτε. Είναι πολύ ιερείς και στην Κρήτη και στα υπόλοιπα μέλη της Ελλάδος, οι οποίοι διαφωνούν. Απλώς κάποιοι θαραλέοι όπως ο Πάτερ Παΐσιος βγήκαν μπροστά και είπαν αυτό πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολλοί που ήθελαν να δουν το παράδειγμα τέτοιων ανθρώπων και περιμένουν και το παράδειγμα των Αγιοριτών που δυστυχώς, όπως σας είπα προηγουμένως και θα το δείτε και εσείς ότι επίσημα θα το δεχτεί αγνώς, γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες, μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι, το εύχομαι, και να απορρίψει το Άγιον Όρος επίσημα την Σύνοδο, αλλά από ό,τι έχουμε τις πληροφορίες μας, δεν πρόκειται να γίνει. Μεμονωμένο ότι κάνουμε. Με είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή κάτι το οποίο ήθελα να το καταθέσω, να ρωτήσει κάποιον θεολόγο και του είχαν κάνει την εξής ερώτηση. Δηλαδή τι θα γίνει, η Εκκλησία όλη θα πλανηθεί και θα μείνουν μόνο αυτοί οι λίγοι. Και έχει απαντήσει αυτός ο θεολόγος, φίλος μου, πολύ καλός φίλος μου. Τους λέει στα χρόνια του Αντιχρίστου, η Εκκλησία που θα φύγει στα βουνά
θα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ε, βεβαίως, αυτή θα είναι. Οι υπόλοιποι, τι θα είναι. Αυτοί θα λένε πως είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά στην πραγματικότητα η Εκκλησία του Χριστού είναι, θα είναι ενδιοκόμενη για την πίστη, την Αγία. Και ερχόμαστε και λέμε ότι τότε οι Μητροπολίτες θα λένε στον Ηλία και στον Ενώ, από πού πήρατε ευλογία να μιλήσετε. Έτσι θα λένε. Όπως και έγινε μια ομιλία ενός πολύ καλού μου φίλου στην Ρουμανία, αντικομενιστή, του Ντανιών, Βασίλη Ντανιών λέγεται, ο οποίος είχε ένα κομμάτι αγιολύψανο, το είχε φέρει και ο Σταγιονόρος, ενός λαϊκού, ο οποίος είχε μαρτυρήσει στις φυλακές αντικομουνιστικού καθεστώτος. Στην ομιλία που έκανε λοιπόν 7 ώρες ομιλία, στον Μπακάου, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε το Άγιο Λείψανο και το προσχήνανε σε νηπιστή. Το Άγιο Λείψανο μυρόβλησε. Έβγαλε μύρο. Χινότανε κάτω, το μαζεύανε νηπιστή με τα παπάκια. Και μας έδειξε για τις φωτογραφίες και το βίντεο που είχε όλα αυτά. Ο επίσκοπος, ξέρετε τι είπε την επόμενη μέρα. Λέει πώς μυρόβλησε, αφού δεν είχαν δώσει ευλογία για την ομιλία. Αυτό είναι η επίσκοψη. Στις 14 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία που λειτουργήθηκα, στο τέλος στην απόλυση μνημονεύτηκε ο αρχιεπίσκοπος Μύρνης Χρυσόστομος. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην γνωρίζω έτσι. Είναι σωστό αυτό, είναι με σκοπιμότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πατήρ Ευθύμιος είναι ειδικός επί του θέματος. Απλώς εδώ συμφωνώ με τον πατήρ Ευθύμιο ότι δεν μπορούμε να αγιοκατατάσσουμε από μόνοι μασόνους. Ναι. Οι μασόνοι είναι εκτός εκκλησίας. Υπάρχει κανόνας στην εκκλησία μέσα, στο πιδάλιο μέσα. Υπάρχει κανόνας, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος τώρα, που λέει ότι υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες άλλων δογμάτων και καλά χριστιανικών, οι οποίοι όμως είναι ψευδόμενοι, δεν είναι μάρτυρες, δεν μαρτυρούν για τον Χριστό. Και ας μαρτυρούν ακόμα για τον Χριστό. Υπάρχει στο πιδάλιο αυτό μέσα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ιεράρχες και κάθε ένα που λέει ότι είναι μασόνης, ότι μπορεί να είναι, δεν έχουμε αγίους που είναι και μασόνοι. Η μασονία είναι άρνηση της χριστιανικής πίστης. Αυτό έγινε με σκοπιμότητα, γίνεται με σκοπιμότητα. Φυσικά, μετά θα αγιοποιήσουν, και τον Αθηναγόρα σε λίγο. Έτσι. Και θέλουν να αγιοποιήσουν και τον Μεταξάκη. Όπως και πολλοί ιεράρχες μιλάνε και λένε ξέρουν το έργο του Μεταξάκη και του Αθηναγόρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ πέρα, είμαστε 300-400 άτομα προς είμαστε. Μιλάει σε 250.000 πληθυσμό. Οι ιερείς μας όλοι υπακούν τη φράση του δεσπότη μας και ο δεσπότης μας στο Αντριάρχη. Ναι. Όλοι οι λάδες σε αυτή τη στιγμή πρέπει να κόψουν επικοινωνία με τους ιερείς. Ναι. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω, θα κάτσουμε στα σπίτια μας, θα το μεταλάβουμε. Θα το μεταλάβουμε, εγώ θα τα κρατήσουν άλλοι και εκεί να μεταλάβω. Δεν θα μεταλάβω. Μόνο εμείς είμαστε, ίσως και εμείς. Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εντάξει, άμα το θέλετε έτσι τότε να πάμε με την πλειοψηφία, γιατί αυτό ποτέ δεν γινόταν στην διαχρονία της Εκκλησίας μας, τότε και ο Άγιος Μάξιμος, συγγνώμη να σας απαντήσω, σας άκουσα. Τότε να πάμε με την πλειοψηφία και να πάμε με τους αιρετικούς, να κοινωνάμε με τους αιρετικούς. Αν μας πει λοιπόν, αν σας πει εσάς, ο επίσκοπός σας να πάτε στην Παπική Εκκλησία να κοινωνήσετε, να πάτε στην Παπική Εκκλησία. Με συγχωρείτε, συγγνώμη. Ο επίσκοπός μας αυτή τη στιγμή δεν είπε τίποτα. Όποιος επίσκοπός μας. Σας είπε ο πατήρ Παΐσιος και σας λέμε και εμείς ότι η σιωπή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι το τρίτο είδος αθερίας. Οι επίσκοποι γιατί δεν μιλάνε, είναι για να μην μιλάνε ή για να μιλάνε. Και λέμε λοιπόν τώρα εμείς ότι αυτό που κάνουμε εμείς έπρεπε να το κάνουν οι επίσκοποι καθηκόν τους. Οι επίσκοποι αυτή τη στιγμή που δεν μιλάνε, συνενούν στην αίρεση. Γιατί δεν ελέγχουν τον Πατριάρχη. Λένε πως εμείς βγαίνουμε και μιλάμε και λέμε αυτά που λέμε. Ας μας ελέγξουν καταρχήν αυτά που λέμε είναι λάθος. Και δεύτερον, να μας πούνε για να μας απαντήσουν ο Πατριάρχης κατά παντή τους κανόνες Εκκλησίας. Είναι αιρετικός, διδάσκει αιρέσεις. Λοιπόν, γιατί δεν τον ελέγχουν τον Πατριάρχη και γιατί οδηγούν το ποινίο τους. Ναι, αν χρειαστεί, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε με τους πολλούς και θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου, ο οποίος του κάψαν το μοναστήρι 2 φορές και του είπαν να συμβιβαστεί και να κάνει οικονομία. Δεν θα κάνουμε οικονομία στα θέματα της πίστεως.
και θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων και ειδικά του Αγίου Μαξίμου, που όταν πήγαν οι επεσταλμένοι των Πατριαρχών, τι του είπαν. Του λέτε εσύ με ποιον είσαι, ποιος είναι μόνος σου. Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Ιερουσαλήμου, ο Ρώμης, ο Κωνσταντινούπολης είναι μαζί μας. Εσύ με ποιος είσαι, έχεις μείνει μόνος σου. Και τι απάντησε ο Άγιος Μάξιμος. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να πει και αυτός, εντάξει παιδιά, θα έρθω μαζί σας. Αφού η πλειοψηφία έχει την αλήθεια, όχι. Δεν την έχει η αλήθεια δεν πάει πλειοψηφικά. Λοιπόν, και τι είπε, εγώ είμαι με την Εκκλησία του Χριστού, με την αλήθεια. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Μπορεί να μείνουμε λίγοι. Μη φοβώ το μικρό πίμνιον. Τότε και όταν θα έρθουν τα χρόνια του Αντιχρίστου, τότε να πάμε κι εμείς όχι με αυτούς που θα πάνε στα βουνά και που θα φύγουνε, όχι με αυτούς που δεν θα δεχτούν το χάραμα, αλλά με τους πολλούς. Τι μας λέει ο Χριστός, θα βρω λέει την πίστη όταν θα έρθω. Θα την βρει φυσικά. Σε λίγους, γιατί και πύλες άδουκα της Χίσους είναι αυτή. Θα την βρει, αλλά από ποιους και πόσους. Λοιπόν, εμείς δεν πάμε να κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία που μας κατηγορούν ή να πούμε ότι ξέρετε, φεύγετε από τις Εκκλησίες. Εμείς λέμε μείνετε στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό λέμε. Και προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να παραμείνουμε στην Εκκλησία του Χριστού εν αγάπη και αληθεία. Μας λένε ότι κάνουμε κήρυγμα μίσους. Φανατικοί. Κηρύσουμε την αποτύχηση από την Εκκλησία, όχι από τον ερετικό επίσκοπο, από την Εκκλησία. Και ότι παραπλανούμε τους ανθρώπους. Και εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν θα έπρεπε να πει μία και δεύτερη νουθεσία, όχι διαλόγους, δεν επιτρέπονται διάλογοι κατά τον Άγιο Θεόδωρο του Δήτη, θα ξέρει καλύτερα ο Πατριάρχης Ευθύμιος από μένα. Δεν επιτρέπονται διάλογοι στην Εκκλησία, δεν διαλεγόμαστε, κατηχούμε και νοθετούμε. Και όποιος θέλει, ο οποίος ολοηθεί. Δεν θα έπρεπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αν ήταν κήρυκας της αγάπης, να έλεγε στους αιρετικούς, να τους ονόμαζε αδελφούς και να τους έλεγε αδελφοί μου, αγαπητοί, εκεί που είσαστε δεν σώζεστε. Τι τους λέει. Τους λέει, μείνετε και ακολουθήστε τον Πάπα. Είναι μεγάλος ηγέτης. Το είπε σε ένα πανεπιστήμιο παπικό. Αδελφέ Πάπα, του λέει. Τον ονομάζει αδελφό και τον ονομάζει Εκκλησία. Δηλαδή ότι σώζονται. Αυτό δεν είναι αιώνια καταγγελία. Αυτό το αίμα των αθώων ανθρώπων δεν θα ζητηθεί από τον Πατριάρχη και όσοι τον ακολουθούν. Δεν τους καταδικάζει στην αιώνια κόλαση ο Πατριάρχης. Δεν είναι κήρυγμα μίσους αυτό που κάνει. Ποιο είναι το κήρυγμα μίσους. Που λέμε ότι η σωτηρία κατορθώνεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μας λένε ότι κάνουμε σχίσμα. Που λέμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μόνο η μία. Εμείς κάνουμε σχίσμα. Εμείς κηρύττουμε αιρετικά. Και δεν έχουμε το δικαίωμα ως Ορθόδοξοι, δεν είσαστε μοναχοί. Δεν έχετε λέει, το δικαίωμα να το κάνετε. Έργο του μοναχού είναι να διαφυλάχει την πίστη του ακεραία, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Χωρίς χαιρετομίες. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ανακεφαλαιώνοντας όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, τους Αγίους Πατέρες, λέει όταν οι επίσκοποι σιωπούν, τον λόγο εγκέντρωσαν οι μοναχοί. Αλλά θέλουν να μας κλείσουν τα στόματα. Δεν θα το μπορέσουν. Μόνο να μας δώσει κανένα χαντάκι θα το κάνουν. Ένας αγώνας κλιμακώνεται, δεν γίνονται όλα δια μιας. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα, δεν σημαίνει ότι αύριο ο αγώνας τελειώσει. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιοι πυρήνες αντίστασης. Θα συσπηρωθείτε γύρω από ιερείς οι οποίοι αγωνίζονται. Μπορεί αυτή την ώρα να μην είναι πολλοί, να είναι δύο. Από αυτούς τους δύο. Λοιπόν, στη συνέχεια κοιτάξτε να δείτε ότι τελικά εκκλησιοκεντρικά λειτουργούμε. Γιατί. Εμείς με την αντίδρασή μας τι θέλουμε, να φτάσει το θέμα στη Σύνοδο. Είναι κακό αυτό να φτάσει το θέμα στη Σύνοδο. Να πάρουν θέση στη Σύνοδο της Ιεραρχίας τώρα τον Οκτώβρη οι ιεράρχες μας και να πούνε ότι ξέρετε, σας δώσαμε μια συνοδική απόφαση να μην αναγνωρίσετε τις αιρέσεις της Εκκλησίας, αλλά πήγατε εκεί και επειδή ο Πατριάρχης δεν θέλησε, αλλάξατε την δική μας συνοδική απόφαση. Να γίνει θέμα. Να λοιπόν το πρώτο στάδιο του αγώνα. Να δημιουργηθεί κατάσταση. Ένα λεπτό. Θα το κάνω. Λέμε... Δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις αυτή την ώρα. Εμείς λέμε ποιο είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Το πρώτο βήμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε να έρθουν. Εγώ ήρθα να ακούσω, δεν ήθελα να μιλήσω. Από αγάπη αδερφή με ανέβασα στο τραπέζι να του διευκρινίσω αυτό. Λοιπόν. Αλλά το πρώτο βήμα εφόσον γίνει, βλέποντας και κάνοντας μετά. Τι θα γίνει, δηλαδή να σας πω κάτι ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το βασικό πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε εσωτερική πληροφορία για τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε. Διότι δεν προσευχηθήκαμε για το θέμα.
θεωρητικά ασχολούμαστε, δεν εισέψαμε για το θέμα, οπότε όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση που μέσα σου δεν έχεις ξεκαθαρίσει κάτι, αρχίζεις και ψάχνεις δεκανίκια πάνω σου. Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσεις τι θέλεις. Ακολουθείς τον Χριστό. Τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο. Ή ακολουθούμε τον Χριστό ή δεν τον ακολουθούμε. Δεν είναι έτσι και έτσι. Αλλά ο δρόμος στην περίπτωση αυτή είναι μονόδρομος αν θέλουμε να φτάσουμε στην βασίλεια του Θεού. Αυτή την ώρα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι θέλουμε και να ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα κοιτάξω εγώ αν δει ο πάτερ Σάββας από τα Αγιώνος ή ο πάτερ Ευθύμιος. Θα πω κάτσε. Πάτερ Παΐσι, μόνος σου μπορεί να χρειαστεί να μείνεις. Τι θα κάνεις. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Δεν ισχύει μόνο και για εμάς. Τους κληρικούς ή τους μοναχούς. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Νίκος μπορεί να χρειαστεί να μείνει μόνος. Και μπορεί να χρειαστεί να κάνει 20 ή 30 χιλιόμετρα για να πάει να εκκλησιαστεί κάπου. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει τον επίσκοπο, μισή τον επίσκοπο. Όχι. Λειτουργεί διακοπή της κοινωνίας του ως παιδαγωγικό μέσο. Μέχρι τώρα οι εξομολόγοι σας εξομολογούσαν κτλ. Τώρα κι εσείς να τους κατασκήσετε πρώτον ευθυνόμενος. Να πάρουν θέση. Όχι μόνο να εξομολογούν και να επιμένουν. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να. Είναι πολύ σημαντικό και το πάμε και στην προηγούμενη μεριά μας στην Καρδίτσα, το είχαμε χθες. Είναι, εμείς δεν είμαι ταυτονόμοι εδώ τώρα. Δεν έπρεπε καν να τίθεται τέτοιο ζήτημα, τι θα κάνουμε. Είναι σαν να έρχεται κάποιος και να σου λέει ένας τζιχαντιστής όταν θα έρθει και θα σου πει τη ζωή σου ή τον Χριστό. Είναι δυνατόν να πάμε σε ένα πνευματικό και να του πούμε πάτερ, αν θα γίνει αυτό τι πρέπει να κάνω. Και αν μας πει ότι δεν πειράζει παιδί μου, εντάξει, κάνει μια οικονομία, θα τον υπακούσουμε. Προσοχή θα λέει. Προσοχή. Εκεί έρχεται. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν έχουμε πια πνευματική κατάσταση. Διότι προσπαθούμε να αναλύσουμε τα αυτονόητα. Δεν ακολουθούμε ερετικούς. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, σήμερα το Ευαγγέλιο αυτό έλεγε. Ότι όσοι θέλει ο πίσω βελθεί, απαρνησά στο εαυτό και αράβει το σταυρό αυτού και ακολουθεί τον. Κάθε μέρα. Η απάντηση του εαυτού μας, όπως είπε πάρα πολύ όμορφα σήμερα ο πατήρ Ευθύμιος, είναι πολύ δύσκολο. Διότι πρέπει να προτάξουμε τον Χριστό πρώτα και όχι τη ζωούλα μας και την οικογενειούλα μας και όλα αυτά και τη βολή μας. Εδώ τώρα μας καλούμαστε να συμβολευτούμε. Και μετά όταν είχα γίνει προϊστάμενος στη Λάβρα, μου λέγανε τώρα δεν θα μιλάς, τώρα είσαι προϊστάμενος. Έκανε διαφορά, έκανε τα στραβά μάτια, μου το πάνε δεύτερη. Μου το πάνε τρίτη. Του λέω: ακούστε να δείτε, εγώ δεν έγινα προϊστάμενο για να μην μιλάω. Μου λένε: θα το χάσει. Την ψυχή μου να μην χάσω, του λέω. Το θέμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε του Αγίου Πατέρες. Με όποιο τίμημα. Αν θέλουμε να είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων, θα πρέπει να του μιμηθούμε. Τιμή Αγίου, μίμηση Αγίου. Και όχι μόνο να του θυμάμαι, αλλά να μην κάνουμε αυτά που κάνανε. Θέλει πνευματική ζωή. Θέλει αγάπη για τον συνανθρωπό μα και κυρίω για τον Χριστό. Και να ξέρουμε, να έχουμε γνώση ότι είμαστε προσωρινοί, ότι φεύγουμε ανά πάσα στιγμή και ότι θα δώσουμε ο πρώτος λόγος που θα δώσουμε είναι για το θέμα της πίστης μας. Αν κρατήσαμε την πίστη μας ζωντανή. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, θα βρω την πίστη όταν θα έρθω. Θα τη βρει από λίγους. Κάποιος ήθελε κάτι, ναι, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι τελικά εδώ δεν είναι. Να πάρετε λίγο το μικρόφωνο γιατί να σας ακούν όλοι. Δεν ήθελα μόνο για να ακούσουμε και να πληροφορηθούμε και γι' αυτό. Ούτε βέβαια όλοι να αποτυχιστούμε. Η απόφαση αυτή είναι μεγάλη. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε σαν σώμα, ένα μικρό σώμα εδώ, να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Το οποίο θα λέει, έχω σημειώσει κάτι εδώ, ότι επειδή η Σύνοδος, αυτή η σύνοδος που έγινε στο κουρτάρι αναγνωρίζεται ή καταδικάζεται από το λαό του Θεού, εμείς ως τμήμα του λαού του Θεού καταδικάζουμε τη σύνοδο της Κρήτης και καλούμε τον ορθόδοξο λαό να παραμερίσει την υπακοή σε κακόδοξους επισκόπους και να καταδικάσει κατά τόπους της Κρήτης. Θα έπρεπε ο ορθόδοξος λαός
κοινός και λαός να απαιτήσει από τους ιεράρχες, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα έπρεπε να απαιτήσει από τους ιεράρχες την καταδίκη του Βαρθολομαίου ως αιρετικό. Ή να τον νοθετήσουν και να του πούνε ή θα τα αποβάλεις όλα αυτά και θα οδομήσεις τον λόγο της αληθείας, γιατί εμείς σε θέλουμε, σε αγαπάμε και σε θέλουμε, ή δεν σε θέλουμε και μπορείς να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός καρδινάλιος. Διάλεξε. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε πια να λεγόμαστε επισκόπους, οι οποίοι δεν ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, μας οδηγούν στην αίρεση και πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε. Ο ορθόδοξος λαός πρέπει να κατευθυνθεί προς αυτή την απόφαση. Προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να καταδικαστούν αιρετικοί. Είτε με σύνοδο, είτε δεν ξέρω εγώ πώς τι. Ας τους κάνουμε μήνυση, δεν ξέρω τι. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την προδοσία της πίστεώς μας και να λέμε εσύ, κύριε. Διαμελήστε. Ήθελα να ρωτήσω για τον επίσκοπο τη Σμύρνη μου, γιατί είχε ένα ερώτημα. Αν κάποιος μετανοήσει να, και μαρτυρήσει με το αίμα του για τον Χριστό, τότε δεν σώζεται και γεια. Αυτό θα το πει ο πατέρα. Ευχαριστώ. Είναι διαφορετικό το θέμα της σωτηρίας και διαφορετικό το θέμα της αγιότητος και να εσώζεται ο Χρυσόστομος Μύρνης, αν στο τέλος, ο Θεός ξέρει, μετανοούσε για όλα αυτά, δεν έπρεπε να γίνει Άγιος, γιατί ο Άγιος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και τώρα θα μας πούνε ότι η μασονία είναι καλή γιατί βγάζει Αγίους. Θα μας πούνε ότι η αιρετική είναι καλή γιατί το είπε ο Χρυσόστομος Μύρνης. Θα μας πούνε ότι η ειδωλολατρεία δεν είναι τίποτα κακό γιατί είχε ειδωλολατρικές αντιλήψεις ο Χρυσόστομος Μύρνης. Έλεγε «Ο Θεοί» σε γραφτά κείμενα. Δηλαδή μπορεί να σωθεί κανείς, αν ο Θεός ξέρει, στο τέλος της ζωής του μαρτυρήσει και χύσει το αίμα του και μετανοήσει για αυτά τα οποία επίστευε, αλλά δεν μπορούμε να τον έχουμε ποτέ μα ποτέ ως πρότυπο προς μίμηση όπως έχουμε τους Αγίους. Και ειδικά για τον Χρυσόστομος Μύρνης που όλη τη ζωή του την είχε αφιερώσει στο να κάνει θυσίες υπερβολικές για την πατρίδα, σε σημείο που να τον ονομάζουν οι σύγχρονοι του πατριδολάτροι, εφόσον έχουμε μια υπερβολική τάση. Με ξέφρενο ρυθμό, δεν είχε δηλαδή όρια ο Χρυσόστομος Μύρνης. Ό,τι ήταν για την πατρίδα, ίσως και γι' αυτό έγινε και μασόνος, γι' αυτό προσκύνησε τον Πάπα, γι' αυτό με τους Προτεστάντες, τους έλεγε αρχαίγονες εκκλησίες ορθόδοξες, όμοιες με την Ορθοδοξία, γι' αυτό όλα τα πίστευε για την πατρίδα. Εφόσον είχε λοιπόν αυτό το ξέφρενο πατριωτισμό που τον είχε πάνω από την πίστη, σε αυτή την περίπτωση και το αίμα του να χύσει, το χύνει πιο πολύ για την πατρίδα και παρά για την πίστη. Και σε αυτή την περίπτωση που έχουμε πατριωτικούς αγώνες, ποτέ δεν αναγνωρίζουμε Αγίους όπως κάναμε με τον Αθανάσιο Διάκο, τον Ισαΐα Σαλόνο, είναι εθνομάρτυρες. Όταν αγωνιστούν και θυσιαστούν, όχι μόνο για την πίστη του Χριστού, αλλά και για κάτι άλλο. Εδώ ο Ξενονίδης αγωνίστηκε μόνο για κάτι άλλο και καθόλου για την πίστη του Χριστού. Στο τέλος, αν μετανόησε, μπορεί να σώθει. Μέχρι εκεί. Όχι να είναι Άγιος. Αυτή είναι η θέση έτσι, των πατέρων μας. Ποτέ δεν έχουμε αιρετικούς Αγίους. Και να σας πω και το άλλο, για να καταλάβετε τι εστί Χρυσόστομος Μύρνη, να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Ψάχνοντας τα κείμενά του σε βιβλιοθήκες, ανέκδοτα κείμενα, εγκλήρισα την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Γενάδιο και τόσες άλλες βιβλιοθήκες, έψαχνα να βρω κάτι ορθόδοξο που να έχει πει κάποιο ορθόδοξο. Και δεν μπορούσα να βρω κάτι ορθόδοξο. Ήταν όλα ανακατεμένα με αιρέσεις. Με τους αιρετικούς τα πήγαινα άριστες σχέσεις. Με τους ειδωλολάτρες, πανθεϊστικές θέσεις, ας πούμε, με την πατρίδα, πατριδολάτρες. Δεν μπορούσα να βρω κάτι ορθόδοξο. Μπορούμε να έχουμε έναν Άγιο λοιπόν που να μην έχει πει τίποτα ορθόδοξο. Και αυτά που είπε στα νιάτα του να αναιρέσει μετά, γιατί στα νιάτα του είπε κάτι ορθόδοξο. Όταν ήταν διάκος. Μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο Άγιο. Εσείς κρίνετε εδώ. Ηγέτη έχουμε τον Χριστό. Εμείς δεν κάνουμε ούτε οπαδούς, ούτε προσπαθούμε αυτό που κάναμε, αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνει και ο Πάτερ Παΐσιος και αυτό που κάνει και ο Πάτερ Ευθύμιος και αυτό που κάνουμε και εμείς σαν αγιορείτες, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Είναι πάρα πολλοί πατέρες, οι ερημιτές και οι κελιώτες που απλώς μιλάω εκ μέρους τους. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι μαζί, έχουμε την ευλογία πολλών αγιορείτων πατέρων, 300 αγιορείτες πατέρες και που έχουμε την ευλογία να μιλάμε. Απλώς κάποιος έπρεπε να μιλήσει. Λοιπόν, εμείς δεν είναι ηγέτη, έχουμε τον Χριστό μας. Περιμέναμε και είμαστε έτοιμοι να δούμε, να βγουν και επίσκοποι και το θέλουμε. Αλλά σε περίπτωση όμως που δεν βγουν επίσκοποι ή που θα μας πούνε ότι εσείς μην μιλάτε γιατί δεν είναι καθήκον σας, εμείς θα τους πούνε είναι καθήκον μας. Όλων των χριστιανών είναι καθήκον τους να ομολογούν ο Χριστός.
στο Ευαγγέλιο, οι εντολές του Χριστού και ό,τι λέει μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τους παπάδες και τους μοναχούς, είναι για όλους. Η ομολογία είναι ότι μεγαλύτερο δώρο μας έχει δώσει. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από Κρήτη, από παντού που μας φέρνουν τηλέφωνο και μας λένε το εξής. Πάτερ, ζούμε σε μια ευλογημένη εποχή, διότι μας δίνεται ευκαιρία να ομολογήσουμε τον Χριστό. Βλέπετε φρόνημα. Δεν κάθονται φρόνημα. Άλλο το ήταν το φρόνημα και άλλο με το γιώτα. Και λένε, είναι ευλογημένοι, είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό, γιατί μας δίνεται ευκαιρία να ομολογήσουμε την πίστη μας. Εμείς λοιπόν, όπως είπε και ο Πάτερ Παΐσιος και ο Πάτερ Ευθύμιος, θα πρέπει να κρατήσουμε την αγάπη. Δεν κάνουμε κήρυγμα μίσους, όπως είπαμε. Κάνουμε κήρυγμα αληθείας, γιατί η αγάπη πάει με την αλήθεια. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να... Το ψεύδος είναι του διαβόλου και ο διάβολος δεν αγαπάει. Μόνο ποιος έχει αλήθεια αγαπάει. Οι επίσκοποι λοιπόν που δεν ελέγχουν τους αιρετικούς δεν αγαπάνε. Σχίζουν την Εκκλησία. Δεν τη σχίζουμε εμείς. Ούτε κατηγορούμε κανέναν. Κάνουμε διαπίστωση. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν για προσωπικά του. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν σε επιπροσωπικό επίπεδο. Και δεν θέλουμε. Προσευχόμαστε για όλους. Όμως δεν θα μας αλλάξουν για την πίστη. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση και... Εγώ από ό,τι κατάλαβα καλά, ο ιερέας ο οποίος... Το δυνατά να σε ακούνε. Αν κατάλαβα καλά, ο ιερέας ο οποίος θα λειτουργεί στην εκκλησία από εδώ και πέρα, θα είναι συγκεντρωμένο με ερετικούς. Ο δε λαός που θα εκκλησιάζεται θα είναι σε υποσχεθεί με ερετικούς. Ας είναι η μειονότητα. Άρα μιλάμε στο μέλλον, στο μέλλον. Για μια εκκλησία χωρισμένων ανθρώπων θα προβούν σε αφορισμούς. Επίσημη εκκλησία. Μια εκκλησία χωρισμένων θα είναι η γνήσια εκκλησία του Χριστού. Αφορισμένων χριστιανών με ιερείς καθαιρεμένους. Ναι, δεν ισχύει φυσικά ούτε ο αφορισμός και ούτε καθαίρεση. Και αυτά που είπαν και στον πατέρα Παΐσιο που τον απειλήσανε ότι θα τον αφορέσει και όλα αυτά, θα είναι μεγάλη τιμή του να τον καθαιρέσουν, όπως και είναι και εμάς η τιμή μας να μας καθαιρέσουν. Σαν επίλογο θα ήθελα να μιλήσει ο πατέρ Ευθύμιος, ο οποίος δεν μίλησε και καθόλου, να κλείσει την σημερινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σάββα που είχε την καλοσύνη, έκανε τον κόπο να μας ενημερώσει. Τον πατέρα Παΐσιο που ήρθε κοντά μας να συμπνευματιστεί μαζί μας και να μας προβληματίσει με τις σκέψεις του, με την παρουσία του, με αυτά που κάνει, με τα έργα του. Να ευχαριστήσουμε εσάς, τον πατέρα Ευθύμιο εδώ που είναι πάντοτε στους αγώνες και πρωτοπόρος εδώ και τον εμπιστεύεται η Λάξα και τον αγαπάει, γιατί ήταν πάντοτε κοντά σε ό,τι καλό γινόταν και γνήσιο. Και εσάς που ήρθατε γιατί ενδιαφέρεστε για την αλήθεια. Έτσι, υποτίθεται ότι ήρθατε γιατί ενδιαφέρεστε για την αλήθεια. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας από εμάς, έτσι, το τι θα κάνει ο καθένας από εμάς, αυτό είναι καθαρά προσωπικό του θέμα. Πόσο θέλει να δώσει, να πληρώσει για την αλήθεια, γιατί πληρώνεται η αλήθεια. Και η αλήθεια στις ημέρες μας μπορεί να πληρωθεί ακριβά και στο προσεχές μέλλον ακόμη πιο ακριβά θα πληρωθεί η αλήθεια. Δηλαδή ο καθένας είναι προσωπικό του θέμα μετά. Μην μας ζητάτε εμάς να σας δώσουμε λύσεις. Τι να κάνω εδώ, τώρα με κυνηγάει ο Δεσπότης, τι να κάνω εκεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Όταν κυνηγηθεί κανείς χάρη της αλήθειας, πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα για την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός. Εσείς λοιπόν θα αποφασίσετε το τι θα κάνετε και ποια θέση θα πάρετε. Μπορεί κανείς, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μπορεί κανείς κάθε οικονομία, γιατί όλοι είμαστε στην οικονομία σήμερα. Οικονομία λέμε εδώ, οικονομία παντού, όχι η οικονομία ή τα χρήματα. Οικονομία σαν μέσο σωτηρίας, που χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή με εκκλησιαστική έννοια. Μπορεί σαν οικονομία κανείς να βρίσκεται κοντά σε ένα λύκο για πόσο καιρό. Να σου πούνε κατ' οικονομία, κάτσε κοντά στο λύκο. Θα κάτσε έτσι, κάτσε εσύ θέλω πίσω. Εγώ δεν κάθομαι καθόλου. Έτσι είναι τα πράγματα στα θέματα της πίστης. Μην το θεωρήσετε αυτό υπερβολικό. Γι' αυτό τον ερωτικό οι πατέρες το ονόμασαν λύκο. Φίδι φαρμακερό. Για να μας δώσουν την εικόνα αυτή, την καθαρή εικόνα και να μας πούνε πόσο πρέπει να μείνουμε κοντά του. Έτσι είναι τα πράγματα. Εσύ θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Θέλω να κάτσετε κοντά στο λύκο. Αν σας λέγανε ότι όλοι εδώ υπάρχει ας πούμε μια επιδημία στη Λάρισα. Και όλοι έχουν κολλήσει από την επιδημία. Θες εσύ να είσαι, να πεις μέσα και εσύ να είσαι στη ρίχνη, να κάτσεις μόνος σου και να μην έχεις την επιδημία της ασθένειας αυτής της λιμικής νόσου, εν πάση περιπτώσει. Θες να κάτσω μόνος μου, κύριος, κοντά κάτσω μόνος μου. Να μην είμαι κοντά στη λιμική νόσου. Αυτό θα πει απομάκρυνση από την αίρεση.
σε πνευματικό επίπεδο. Αυτό θα πει γιατί η κοινωνία με την αίρεση μολύνει τους πάντες σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Λόγω της κοινωνίας ενσωματούμεθα με την ορατή κεφαλή, η οποία είναι ο επίσκοπος, ενσωματούμεθα με αυτόν που μνημονεύει. Γι' αυτό διακόπτουμε την μνημόνευση. Για να μην έχουμε κοινωνία με την αιρετική κεφαλή και γινόμαστε όλοι αιρετικοί. Συμμετέχουμε και ό,τι πιστεύει ο επίσκοπος, πιστεύουμε κι εμείς. Μα εγώ θα πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τη σύνοδο της Κρήτης. Αφού ο επίσκοπος τη δέχεται και είσαι και εσύ στον επίσκοπο αυτόν, τη δέχεσαι και εσύ. Αυτή είναι η εκκλησιαστική θέση της κοινωνίας, της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο σας λέω και καταλήγω σε αυτό, ότι είναι προσωπικό θέμα του καθενός το τι θα κάνει από εδώ και πέρα και το τι θα κάνει και στο εγγύς μέλλον, τότε που θα έρθουν και τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, γιατί η θρησκευτική ενοποίηση, ο οικουμενισμός είναι η ενοποίηση θρησκευτική. Με την πολιτική ενοποίηση αυτά συγκλίνουν τα πράγματα όπως έχουμε πει και κάποια στιγμή θα σου πούνε σφραγή σου, πάρε κάρτες, δηλαδή θα έχεις και οικονομικά προβλήματα και θα έχεις γιατρό και θα έχεις... Τι θα κάνεις τότε, θα αποφασίσεις εσύ τι θα κάνεις, τι θα δώσεις στον Χριστό, αυτό θα πούμε τι θα κάνεις τότε, τι θα δώσεις, θα δώσεις λίγα, τίποτα, θα τα δώσεις όλα. Ό,τι χρειάζεται, ο Χριστός... Θέλει, ας πούμε, την ομολογία, θέλει το σταυρό, θέλει το θάνατο, ό,τι χρειάζεται. Ο Θεός, ο Χριστός τα θέλει όλα για το καλό το δικό μας τα θέλει όλα, για το καλό το δικό μας. Δεν προσθέτουμε τίποτα από Χριστού. Είναι δικό σας λοιπόν θέμα και δεν θα μας λέτε εμάς τι να κάνω εδώ, τι να κάνω. Να σας βρίσκουμε λύσεις και οικονομίες με το να σας αφήνουμε κοντά στον αιρετικό επίσκοπο, κοντά στο λύκο. Να περαμείνεις, παράμεινε λίγο κοντά στο λύκο, δεν πειράζει, να σου πούμε. Σε κοροϊδεύουμε. Οι πατέρες λένε ότι ούτε στιγμή δεν πρέπει να μείνεις κοντά στο λύκο. Λοιπόν, είναι ο επίσκοπος που έχει αιρετικά φρονήματα. Γι' αυτό το λόγο, έτσι είπαμε, είναι προσωπικό σας θέμα. Εγώ απλώς θέλοντας να ευχαριστήσω τους πατέρες και να κλείσω, αφού μου είπαν οι πατέρες όμως την ευλογία, τη συνάντηση αυτή που τη θεωρώ ευλογημένη συνάντηση, γιατί προβληματιστήκαμε όλοι, ενημερωθήκαμε για τα τρέχοντα θέματα. Γιατί δεν θέλω να ενημερωθούμε για την οικονομαχία, για τον μονοφυσικισμό, για τον αριανισμό κλπ. Αλλά για τα σύγχρονα θέματα που ταλανίζουν σήμερα την Εκκλησία μας και είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Ενημερωθήκαμε λοιπόν και το τι θα κάνει ο καθένας μας είναι προσωπικό του θέμα. Ευχαριστούμε πολύ τους πατέρες και τους παρακαλούμε να εύχονται για τη σωτηρία μας και για τη σωτηρία του μικρού αυτού ποιμνίου που ήρθε να ακούσει με ενδιαφέρον σήμερα τις σκέψεις αυτές των πατέρων. Να εύχεστε πατέρες για τη σωτηρία μας, γιατί έχουμε βέβαια το ενδιαφέρον πολλές φορές και τον πόθο. Αλλά πολλές φορές δεν θέλουμε να καταθέσουμε το αντίτιμο που χρειάζεται για την θυσία, με τη θυσία αυτή που πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να παραμείνουμε κοντά στην αλήθεια και κοντά στο Χριστό. Να εύχεστε να ολοκληρώσουμε τον αγώνα αυτόν που ξεκινάμε τώρα με την ενημέρωση αυτή και κάποτε να βρεθούμε κι εμείς στους λίγους, στους ελάχιστους, στον ένα, να παραμείνουμε κι εμείς μαζί με την αλήθεια και εσύ ένας λέει με την αλήθεια είναι το πάνω. Γιατί είναι με τον Χριστό ένας έτσι. Αυτά λοιπόν και. Να παρακαλέσουμε τους πατέρες μαζί που θα έφερε καμιά φορά μακριά να ξαναρθούν να μας ενημερώσουν να το κάνουν αυτό με αγάπη. Ο Χριστός να είναι μαζί μας να κάνουμε προσευχή για να τελειώσουμε να κλείσουμε.